Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής, ένα μέρος που θα ασχοληθούμε και με την αυτοδιοίκηση αλλά και με τον τουρισμό. Θα ξεκινήσουμε όμως με την αυτοδιοίκηση, μάλλον θα παραμείνουμε στην αυτοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, Δήμος Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι η ψήφος μας έχει τη δική της δυναμική, έχει τη δικιά της δύναμη, γι' αυτό πρέπει να ακούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να την κερδίσουν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Σταμάτη Χαρίτο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω που είστε εδώ. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες του Ηλία του Λιγερού. Κύριε Χαρίτο, η αλήθεια είναι ότι δεν σας γνωρίζουμε πρώτη φορά. Ήσασταν υποψήφιος και στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτή τη φορά όμως μένετε στη μάχη του κεντρικού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του κεντρικού ψηφοδελτίου. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές. Την πρώτη φορά πραγματικά ήταν το 2014 με τους ενεργούς πολίτες και τον Ηλία το Λιγερό. Ως διαμερισματικός όμως δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Πήγα αρκετά καλά, μπόρεσα να συγκεντρώσω περισσότερες... Ήσασταν πρώτος σε σταυρούς. Ναι. Μπόρεσα να συγκεντρώσω περισσότερες από 1.300 ψήφους. Αλλά ο ισχύον τότε νόμος επέβαλε, όριζε οι διαμερισματικοί σύμβουλοι που εκλέγονταν να είναι από το συνδυασμό με το μεγαλύτερο ποσοστό. Οπότε δεν προέκυψε η εκλογή μου. Βέβαια η απόφαση να κατέβω ως διαμερισματικός δημοτικός σύμβουλος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού ήταν δικιά μου. Λόγω της προσφυγικής μου καταγωγής αλλά και των στενών φιλικών και οικογενειακών σχέσεων που διαθέτω με την Αλικαρνασσό. Οι σχέσεις, λοιπόν, αυτές οι σχέσεις ζωής, αν θέλετε, αν το λέω σωστά. Προέρχεστε από το κοινωνικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, από το κομμάτι εκείνο το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινωνία. Είσαστε στον Οδοντίατρικό Σύλλογο. Γιατί επιλέξατε τον Ηλία Λιγερό να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο αυτό και όχι, για παράδειγμα, την κυρία Σταρίδα? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς, η κυρία Σπακιανάκη, ξεκινήσαμε μαζί με τον Ηλία Λιγερό το 2014 και τους ενεργούς πολίτες. Με συνεπή παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια, με προτάσεις και θέσεις, προτάσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν από το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και συνεχίζουμε με συνέπεια. Με συνέπεια και βλέποντας έτσι και την δράση και του Οδοντιατρικού Συλλόγου, βλέπω ότι έχετε δώσει πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτό που λέγεται και συνεδριακός τουρισμός, πανελλήνια συνέδρια, τα οποία δείχνουν ότι στην Κρήτη έρχονται όλο και περισσότερο επισκέπτες. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει και αυτό διοίκηση να δώσει βάρος και να συνεργαστεί με τους συλλόγους, είτε την ιατρική συλλογή, είτε οποιοδήποτε άλλο συλλόγος, ο οποίος μπορεί μόνο να φέρει προστιθέμενη αξία. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εμείς αρπάξαμε την ευκαιρία του πολιτιστικού Παύλα Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου και θα διοργανώσουμε εκεί, φέτος τον Οκτώβριο, από τις 24 έως 27, το Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το Οδοντιατρικό. Φανταστείτε ότι προϋπολογίζονται 150 τουλάχιστον ομιλητές, 1.000 σύνεδροι και συνοδαμέλη. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στα ξενοδοχεία της πόλης μας. Θα φάνε στα εστιατόρια της πόλης μας και εμείς περιμένουμε να τους φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να αναδείξουμε μέσα από αυτό την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό επισκεπτών, οι οποίοι την ίδια ώρα θα ταξιδέψουν και το μήνυμα με τις ομορφιές της Κρήτης, θέλω να πιστεύω. Όμως, έχω την αίσθηση ότι και η κοινωνική δράση του Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, είναι εκείνη η οποία σας δίνει και, αν θέλετε, ένα σκαλοπατάκι και για την κοινωνική δράση, την κοινωνική πολιτική, όπως λέμε, που θα πρέπει να έχει και ένας Δήμος. Ασφαλώς. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά στον Οδοντιατρικό Σύλλογο. Καταρχήν προς τιμήν τους όλοι οι οδοντίατροι του νομού όλα τα χρόνια της κρίσης έχουν προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά και μάλιστα χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Απ' την άλλη μεριά, σε θεσμικό επίπεδο ο Σύλλογος
Έχει δημιουργήσει ένα νέο θεσμό στην πόλη μας, δηλαδή οι ομιλίες του Συλλόγου στα σχολεία για πρόληψη και προαγωγή σωματικής υγείας έχει γίνει θεσμός πια. Με την κινητή μονάδα. Η κινητή μονάδα ήταν μία άλλη δράση. Δεν πήγαινε στα σχολεία, ουσιαστικά ήταν όμως για τις κοινωνίες. Ναι. Η κινητή μονάδα με τη δικιά μας τεχνογνωσία και βοήθεια και με τη συμμετοχή εκατοντάδων οδοντίατρων κινήθηκε σε όλο τον νομό. Και κατέγραψε χιλιάδες, κατέγραψε τη στοματική υγεία χιλιάδων παιδιών και μάλιστα τότε ήταν η πρώτη φορά που πέρασε και τα όρια του νομού και πήγε σε όλους τους νομούς της Κρήτης με πολύ πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Τότε μάλιστα η περιφέρεια Κρήτη μας είχε βραβεύσει για το λόγο αυτό. Για την δράση, λοιπόν. Ποιο πιστεύετε ότι, ότι πρέπει να είναι το όραμα για κάθε αυτοδιοικητικό χώρο, για κάθε δήμο? Το όραμα είναι η ανάπτυξη, έτσι όπως το λέμε, μπορεί να ακούγεται γενικό. Όμως όλοι θα πούν ότι δεν βιώνουμε περιόδους ανάπτυξης. Άρα είναι ένα στοίχημα αυτό για τους δήμους και να μην το χρεώνουμε μόνο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ξεκινάει από τους δήμους. Οι δήμοι είναι απαραίτητοι. Δηλαδή, στις τοπικές κυβερνήσεις, αυτή τη στιγμή οι παγκόσμιες συμφωνίες ξεκινάνε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινάνε από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Και ίσως αυτό να είναι και το δυσκολότερο εγχείρημα την επόμενη πενταετία. Και γιατί, ποιοι είναι οι στόχοι? Οι στόχοι είναι οι σημερινές γενναίες να καλύπτουν τις ανάγκες τους χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τις ανάγκες των επόμενων γενεών. Η δυσκολία που είναι? Η δυσκολία είναι στο ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο. Οριζόντια ταυτόχρονα. Συνεργασία ουσιαστικά. Ταυτόχρονα. Ναι. Οριζόντια συνεργασία, ακριβώς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα απαιτεί γνώσεις, διαχειριστική ικανότητα, τεχνική και πανεπιστημιακή γνώση. Είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί να δημιουργηθούν οργανισμοί, αν όχι πολλοί, τουλάχιστον ένας, τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μπορέσει να καλύψει αυτό το εγχείρημα. Και μόνο αυτό, την επόμενη πενταετία. Παρακολουθήσετε στενά τα δημοτικά πράγματα της πόλης και κατά την προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Πώς κρίνετε την παρουσία του Ηλία Λιγερού, με τον οποίο συμπορεύεστε αυτή τη στιγμή? Πάρα πολύ καλή. Αυτό μου το μεταφέρουν οι δημότες της πόλης μας, αλλά είμαι και σίγουρος ότι αν ρωτήσετε έναν ένα από τους νυν δημοτικούς συμβούλους και το δήμαρχο, το ίδιο θα σας πούν. Ήταν μια παράταξη με συνέπεια, με θέσεις και προτάσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν. Άρα πιστεύετε ότι έχει μπει μια καλή βάση, αν θέλετε, για την επόμενη μέρα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Όχι μόνο μια καλή βάση. Οι ενεργοί πολίτες είναι μια παράταξη πάρα πολύ οργανωμένη. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δημοτικά θέματα. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι υπάρχει μια ομάδα αξιολογότατων αρχιτεκτώνων και μηχανικών με γνώσεις, εμπειρία, πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια, οι οποίοι ήδη έχουν μελετήσει όλα αυτά τα προβλήματα του Δήμου, αυτό που λέμε, ας πούμε, οδικό-αστικό δίκτυο, λακκούβες, φρεάτια κτλ. Υπάρχει άρα ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Ασφαλώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.